Και έρχομαι τώρα σε κάτι άλλο. Λέγει, κάνει να ακούμε ροκ μουσική, λέει μια απορία. Μια άλλη απορία, ή μάλλον δύο άλλες απορίες, αλλά και πάλι θα σας παρακαλέσω την κάθε απορία να τη γράφετε σε ξεχωριστό χαρτί. Γιατί μπορώ να απαντήσω σε μια από τις δύο, τρεις, πέντε και να μην απαντήσω στις άλλες. Λοιπόν, μια άλλη απορία. Είναι κακό να ακούμε ξένη μουσική όταν δεν έχει χυδαίο στίχο, αλλά αναφέρεται σε διάφορα προβλήματα της εποχής, όπως παραδείγματος χάρη φυλετικές διακρίσεις, ναρκωτικά, AIDS, πόλεμος, ειρήνη κλπ. Και μια τρίτη. Η δημοτική μουσική του τόπου μας είναι παραδεκτή από τη θρησκεία μας. Ανέ γιατί. Αχ, αυτό το ανέ γιατί είναι από τα σχολιά και το μεταφέρετε και στις απορίες. Μην το βάζετε. Μην το βάζετε. Είναι πολύ σχολικό. Λοιπόν, γιατί η ροκ μουσική, παιδιά, σας έχω μιλήσει επανειλημμένος και επισταμένος άλλες χρονιές. Δεν πειράζει να πούμε δύο λόγια μόνο. Η ροκ μουσική, ο πασίγνωστο, αυτό και έχουν γραφεί και ειδικά βιβλία, γι' αυτό έχω ακούσει και εγώ αναλύσεις αισθητικές, θα λέγω μουσικές αναλύσεις γύρω από τη μουσική αυτή. Βέβαια είναι η ροκ μουσική και γενικά η jazz εν ευρία ενία. Και δεν είναι καινούργια, μάλιστα τα λέγαμε από την αρχή του αιώνος υπήρχε η jazz, αλλά στη σκληρή της μορφή είναι ένα προϊόν μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι παρά η μουσική των μαύρων. Όταν οι δουλέμποροι συνελάμβαναν τους μαύρους της Αφρικής και τους οδηγούσαν στα σκλαβοπάζαρα της Αμερικής για να γίνουν εργάτες εκεί, οι ταλέποροι αυτοί μαύροι, και οι οποίοι βέβαια μέχρι σήμερα υπάρχουν στην Αμερική, και αυτοί βέβαια κουβάλησαν και τη θρησκεία τους την ιδωλολατρική και τις συνηθίες τους και τη μουσική τους. Αλλά επειδή όμως αυτή η μουσική ή το μια μουσική λατρείας προς τα ίδωλά τους απειγορεύεται στην Αμερική να ακούγεται η μουσική των μαύρων. Σιγά σιγά τα πράγματα άλλαξαν και έχουμε τώρα πια ελεύθερη αυτή τη μουσική. Είναι λοιπόν μια λατρευτική μουσική, η μουσική των μαύρων, που παίρνει αυτές τις διάφορες μορφές και λέμε η τελευταία, ξέρω εγώ, rock ή heavy metal ή δεν ξέρω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τίποτα παρά το ίδιο πράγμα, είναι σε διαφορές αποχρώσεις. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά λατρευτική μουσική των μαύρων της Αφρικής όταν ήσαν ακόμα στην Αφρική. Και ήταν η λατρεία των ειδώλων, των δαιμονικών δυνάμεων. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η μουσική έχει μέσα της το δαιμονικό στοιχείο. Και εκείνοι οι οποίοι χορεύουν χωρίς περιστροφές, δαιμονίζουν. Αυτό είναι αληθές. Βέβαια, αν ακούσετε τέτοια τραγούδια, δεν ξέρω ποιες ώρες τα βάζουν, έχω ασφαλώς πολλές φορές ακούσει, και να σας πω, είναι μια φρίκη. Δηλαδή τι ακριβώς. Ποια δεν ζητείτε στα τραγούδια αυτά η καθαρή φωνή που ζητεί το κάποτε από τον τραγουδιστή ή την τραγουδίστρια. Δεν ζητείτε κανένας νόμος της μουσικής από τους γνωστούς μας. Η μουσική αυτή έχει τους δικούς της νόμους. Και ακούτε φωνές που σου θυμίζουν κολλασμένους στην κόλαση που βασανίζονται και ζητούν βοήθεια. Οι φωνές αυτές πια είναι βραχνές, βραχνές από το τσιγάρο, βραχνές από τα ναρκωτικά, και λυπάται κανείς αυτούς τους ανθρώπους να ευχαριστούνται και να χαίρονται να ακούν, συγγνώμη, τους ακροατάς, να ακούν αυτούς τους ανθρώπους. Είναι περίεργο, είναι ανεξήγητο. Αυτό σημαίνει ότι το καλλιτεχνικό τους αίσθημα, δηλαδή το μουσικό τους αισθητήριο, κατεστράφει. Το έχω πει πολλές φορές σε νέους και μου λένε, α όχι, λέει, είναι πάρα πολύ ωραία μουσική και πολύ αρμονική. Πού βλέπεις εσύ ότι υπάρχει αυτή η διαστροφή της ακροάσης, δηλαδή του αισθητηρίου της μουσικής. Δεν ξέρω.
Εγώ το βλέπω έτσι. Αν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Αλλά έτσι το βλέπω, έτσι νομίζω. Και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι κάπως έτσι γίνεται. Για να καταλάβετε εξ αντικειμένου το πράγμα, αρκεί να σας πω το εξής. Ξέρετε ότι αν περνάει ένα αεροπλάνο από πάνω και είναι αεριοθούμενο και σπάζει το φράγμα του ήχου, τρομάζουν οι άνθρωποι, τρομάζουν και τα μωρά, τρομάζουν και τα ζώα. Είναι πασίγνωστο αυτό. Άρα λοιπόν οι ήχοι προσβάλλουν την βιολογία του ανθρώπου. Λοιπόν, το πιστεύετε, έγινε δοκιμή. Έχουν βάλει σε στάβλο με αγελάδες jazz μουσική, rock και τα λοιπά. Και κόπηκε το γάλα του. Έβαλαν κλασική μουσική και έβγαλαν πιο πολύ γάλα. Σίγουρα σίγουρα παιδιά, ο Ορφέας αν κατέβαινε πάλι στον Άδη για να βρει την Ευρυδίκη του και παίζοντας ωραία μουσική, και έπαιζε ποια μουσική, αλήθεια, έπαιζε ροκ μουσική, σίγουρα θα τον έδιωχναν από εκεί, γιατί τους πάντας θα ανεστάτωνε στο κάτω κόσμο. Αυτή παιδιά είναι η μουσική. Αλλά επειδή ακόμη μένει κάτι, να πούμε και τούτο, ότι σας παρακαλώ, εάν έχετε μία συνέστηση κάποιων πραγμάτων, μην ακούτε αυτή τη μουσική. Ύστερα, λέτε, όταν η στίχη είναι καλή, ποιοι είναι καλοί? Όταν μιλάνε λέει για τις φυλετικές διακρίσεις, για τα ναρκωτικά, δηλαδή τι, υπέρ, κατά τι? Και ακόμα μιλάνε για το AIDS. Μα τέτοια πράγματα τα κάναμε τραγούδια? Τόσο ευχάριστα πράγματα είναι τα ναρκωτικά και το AIDS, ώστε να τα κάνουμε τραγούδια? Δεν έχουμε άλλους στίχους να κάνουμε τραγούδια? Τόσους ωραίους άλλους στίχους από τόσα πράγματα της ζωής. Η πόλεμος και η ειρήνη και τα λοιπά. Όχι παιδιά, ύστερα. Το να έχουμε στίχους που θα λέγαμε δεν τους ξέρουμε, είναι αδιάφοροι, είναι αθώοι. Ποιος σας είπε ότι η μουσική δεν είναι φορέας ιδεών? Όταν κάποτε θα αρχίσεις, παιδάκι μου, να προσέχεις και το περιεχόμενο των τραγουδιών. Τώρα μαθαίνεις τη μουσική, σου αρέσει, κάποια φορά όμως θα αρχίσεις να προσέχεις και τους στίχους, και αυτό βέβαια για σένα θα είναι καταστροφή. Για τη δημοτική μουσική, να κλείσω το θέμα, βέβαια μας συγκινεί να ακούσουμε δημοτική μουσική στην Ασία, στην Αφρική, στην Αμερική, να ακούσω ένα Καλαματιανό, ένα Τσάμικο, να δεν ξέρω τι. Αλλά να σας πω κάτι, θα σας μιλήσω σαν χριστιανός. Μπορεί σαν Έλληνας να σας πω ότι με συγκινεί να ακούσω ένα Καλαματιανό ή ό,τι άλλο, αλλά ή ένα δημοτικό τραγούδι, προσέξτε μου. Θα σας μιλήσω σαν χριστιανός. Εκείνος που σέβεται τον εαυτό του ως χριστιανό, ότι είναι χριστιανός και έχει πνευματικότητα, ούτε χορεύει ούτε ακούει τίποτε από αυτή τη μουσική. Αυτό όσο και αν μοιάζει να είναι σκληρό, στην πραγματικότητα όμως είναι αληθινό. Γι' αυτό αυτός που γίνεται, ανεβαίνει πνευματικά, καμία από αυτές τις μουσικές, είτε τις πολύ άσχημες είτε τις μετριώδεις.